Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε πολλά DIYs επίπλων και διακοσμητικών, χολ αγορών, ιδέες διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις δωματίων. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε το κανάλι στα υπόλοιπα social media. Φίλες και φίλοι μου, έφτασε επιτέλους η εποχή που όλοι λίγο ή πολύ προετοιμαζόμαστε για την περίοδο των γιορτών. Έτσι λοιπόν και εγώ στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τις αγορές που έχω κάνει για την φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού μου. Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας είναι οι μυρωδιές. Έτσι λοιπόν και εγώ φρόντισα να παραγγείλω από τη φίλη μου τη Ρία στην Κρήτη μέσω του Jam Jar και του καταστήματος που έχει εκεί, Ρία's Craft World, καινούργια wax melts χριστουγεννιάτικα. Πήρα λοιπόν αυτά τα πολύχρωμα melts που είναι με άρωμα ginger και κανέλα, τα πανέμορφα σε σχήμα gingerbread και αστεράκια και λατάκια με ένα απίστευτο άρωμα μέλο μακάρονο. Επίσης η Ρία με κακομαθαίνει κάθε φορά με τα δωράκια που μου στέλνει. Αυτή τη φορά μου έστειλε αυτό το υπέροχο κερί με άρωμα τσουρέκι. Δεν φαντάζεστε πως μυρίζει, απίστευτο. Και wax melts με άρωμα βότκα μαρτίνι, καφέ και σανδαλόξυλο. Πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω το σπίτι μου στολισμένο με αυτές τις υπέροχες μυρωδιές διάχυτες στο χώρο. Από τα Max Stores πήρα αυτά τα LED κεράκια ρεσό που έχουν και χρονοδιακόπτη διάρκειας 6 ωρών σε αρκετά οικονομική τιμή θεωρώ, αλλά και αυτό το πολύ όμορφο ξύλινο δεντράκι. Μου άρεσε, είχα πάρει και παρόμοια τέτοια δεντράκια πέρσι από τα Battles. Θα σας αφήσω πάνω δεξιά το περσινό haul να δείτε. Μου άρεσε όμως και αυτό πολύ και αυτό σε οικονομική τιμή. Πάμε τώρα να σας δείξω τις αγορές που έκανα φέτος από τα Yusk, για τις οποίες είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Ξεκινάμε από αυτό το πανέμορφο γυάλινο δεντράκι σε πράσινο χρώμα. Στο εσωτερικό του έχει LED φωτισμό. Είναι αρκετά ψηλό, αρκετά μεγάλο και πραγματικά τρελάθηκα μόλις το είδα, οπότε και το αγόρασα. Η δεύτερη αγορά μου είναι αυτό το καταπληκτικό κόκκινο κερί με LED φωτισμό και αυτό. Εξωτερικά είναι πραγματικό κερί, ριγέ, και αυτό αρκετά ψηλό σε μέγεθος, εξαιρετικό και αυτό. Επίσης πήρα και αυτό το μικρό κεραμικό κυροπήγιο σε σχήμα έλατου. Είναι ένα πράσινο παστέλ χρώμα, μου άρεσε αρκετά και έχω σκεφτεί και πώς θα το συνδυάσω με τα υπόλοιπα κεραμικά δεντράκια που έχω. Επίσης πήρα αυτό το σετ με τα 4 ψηλά κεριά, τα οποία είναι σε 4 διαφορετικά χρώματα που ταιριάζουν όμως μεταξύ τους σε πάλι αποχρώσεις. Μου άρεσαν και αυτά πάρα πολύ και είναι και σε πολύ καλή τιμή θεωρώ. Πάμε τώρα σε ένα διακοσμητικό που θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα best seller των Yusk εφέτος. Είναι αυτά τα πολύ όμορφα διακοσμητικά κουκουνάρια. Τα έχω δει και σε άλλα haul στο YouTube δικαίως, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά δεν μπορείς να αντισταθείς. Ακόμη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πήρα μία συσκευασία με χριστουγεννιάτικες χαρτοπετσέτες. Είναι σε ένα πολύ ωραίο βαθύ πράσινο χρώμα με ελατάκια. Αλλά και ένα ρολό από αυτό το πολύ όμορφο επίσης χαρτί περιτυλίγματος σε μπέζ χρώμα με πράσινα ελατάκια. Και βέβαια αγόρασα αυτό το καταπληκτικό μαξιλάρι και αυτό σε πράσινο χρώμα με ελατάκια, κυκλοφορεί και σε κόκκινο χρώμα. Εγώ όμως μου άρεσε το πράσινο. Εξαιρετική τιμή, 5 ευρώ για το μέγεθός του και την ποιότητά του. Είναι σε ένα σατέν ύφασμα. Πάρα πολύ ωραίο. Είμαι ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο μαξιλάρι.
Σειρά έχουν τώρα οι αγορές που έκανα από τα Σίνσεϊ. Όπως θα παρατηρήσετε, και αυτές, όπως και του Γιούσκ, είναι σε ένα σκανδιναβικό στυλ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το στυλ, το προτιμώ. Και ξεκινάμε από το πανέμορφο και ιδιαίτερο αυτό ξύλινο έλατο. Είναι αρκετά ψηλό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλο ένα δεντράκι, κεραμικό αυτή τη φορά σε κονικό σχήμα, με διχρωμία μπέζ και εκρού και λίγες ρίγες, πανέμορφο και αυτό. Ένα κεραμικό σπιτάκι με ξύλινη βάση που μπορεί να μπει από πίσω, είτε κεράκι είτε φωτισμός. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Και τέλος αυτός ο μαύρος κεραμικός τάρανδος, τον οποίο μόλις τον είδα θεώρησα ότι θα συμπληρώσει τους ξύλινους τάρανδος που είχα αγοράσει επίσης από τα Σίνσεϊ πέρυσι, οπότε τον πήρα και αυτόν. Η τελευταία μου αγορά από τα Σίνσεϊ είναι αυτή η διακοσμητική κουβέρτα ριχτάρι σε πράσινο χρώμα με δεντράκια. Είναι πάρα πολύ μαλακή και χουχουλιάρικη και νομίζω ότι θα τη ευχαριστηθούμε πάρα πολύ φέτος στο σαλόνι και σε αρκετά καλή τιμή και αυτή. Φυσικά Χριστούγεννα χωρίς απογορές από τζάμπο είναι αδύνατο, οπότε πάμε να δούμε τι αγόρασα από τα τζάμπο. Αρχικά πήρα αυτούς τους δύο πλαστικούς θόλους, τους οποίους έχω σκοπό να διακοσμήσω στο εσωτερικό τους. Μου άρεσαν πολύ και είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με άλλους θόλους που κυκλοφορούν στην αγορά. Επίσης πήρα δύο σετ σουβέρ, αυτά τα τσόχινα σε κόκκινο χρώμα, σε χριστουγεννιάτικο σχέδιο, αλλά και, και άλλα τέσσερα ξύλινα στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χιονονιφάδα σε λευκό χρώμα. Και τα δύο σχέδια μου άρεσαν πολύ και είναι και αυτά αρκετά οικονομικά. Η επόμενη αγορά είναι προφανές ότι δεν είναι χριστουγεννιάτικο είδος, όμως θα μεταμορφωθεί με ένα DIY που έχω σκοπό να κάνω. Θα το δείτε στο επόμενο βίντεο που θα σας δείξω ό,τι κατασκευές θα κάνω φέτος για τα Χριστούγεννα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Επίσης πήρα μία λέντο ταινία με μπαταρίες, αλλά και μία συσκευασία με κλιπ στήριξης για την λέντο ταινία. Δύο συσκευασίες από αυτά τα χάρτινα σακουλάκια είναι πολύ χρήσιμα και για συσκευασίες δώρων, αλλά και για άλλες κατασκευές. Αυτά τα χριστουγεννιάτικα μοτίφ σε μαύρο πίνακα, θα δείτε πως έχω σκοπό να τα διακοσμήσω, έχω σκεφτεί μια πολύ ωραία ιδέα. Μια συσκευασία από αυτά τα χαρτονένια καρτελάκια, είναι με χριστουγεννιάτικα σχέδια, πάρα πολύ ωραία. Θα τα βρείτε στις συσκευασίες δώρων, αλλά κάλλιστα μπορούν να διακοσμήσουν από μία γυρλάντα χριστουγεννιάτικη μέχρι με κορδονάκι που έχει μέσα η συσκευασία και σαν στολίδια πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τέλος, μία συσκευασία από αυτό το πράσινο διακοσμητικό γρασίδι. Νομίζω ότι θα μου χρειαστεί στις κατασκευές μου φέτος. Επίσης πήρα αυτό το χριστουγεννιάτικο σουπλά με εικόνα φελού και άσπρα χριστουγεννιάτικα στοιχεία. Θα δείτε πως θα το χρησιμοποιήσω και αυτό σε κατασκευή. Αλλά και μία μικρή χριστουγεννιάτικη σφραγίδα, γιατί σκέφτομαι να πειραματιστώ με κάτι και πήρα να το δοκιμάσω. Επίσης πήρα μία ακόμα κουβέρτα ριχτάρι για τον καναπέ, αυτή τη φορά σε ένα βαθύ κόκκινο χρώμα, είναι μονόχρωμη, εξίσου μαλακή και με την προηγούμενη που σας έδειξα από το Σίνσεϊ. Ένα σετ με τρεις χριστουγεννιάτικες πετσέτες για την κουζίνα, είναι πολύ καλή η ποιότητά τους και όμορφα τα σχέδιά τους. Αλλά και αυτό το βαμβακερό και πολύ όμορφο κατά τη γνώμη μου, τετράγωνο μικρό τραπεζομάντιλο, είναι 1.20x1.20, βασικά για runner έψαχνα, γιατί θέλω να βάλω έτσι λίγο κόκκινο χρώμα σε συνδυασμό με το μπέζ στην κουζίνα μου, δεν βρήκα όμως runner, οπότε πήρα αυτό, θα δω πως θα το διαμορφώσω.
Τέλος, ένα ακόμα ρολό χαρτί περιτυλίγματος σε χρυσό χρώμα αυτή τη φορά και κάπου εδώ τελειώσαν και οι αγορές από το Τζάμπο. Τελευταία άφησα να σας δείξω τα ψώνια που έκανα από το Shein. Δεν είναι όλα χριστουγεννιάτικα και έχω αγοράσει και αρκετά υλικά που θα μου χρησιμεύσουν στα DIYs που θα κάνω. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάμε με αυτή την πολύ όμορφη μεταλλική ρετρό ταμπέλα. Έχω σκοπό να τη διακοσμήσω στην βιβλιοθήκη μου. Η βιβλιοθήκη είναι ένα επόμενο project που θα γίνει στο σαλόνι μου με επέκτασή της και καινούργια διακόσμηση. Η επόμενη αγορά είναι αυτό το πολύ όμορφο ξύλινο αλογάκι και αυτό έχει ρετρό στυλ. Μου άρεσε πάρα πολύ και το βρήκα πολύ οικονομικό και νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά και με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Επίσης πήρα αυτό το ξύλινο σύμβολο του ΚΕ. Το περίμενα λίγο πιο μεγάλο, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Το επόμενο διακοσμητικό νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για τη διακόσμηση της βιβλιοθήκης μου. Είναι μία ανθρώπινη φιγούρα που διαβάζει ένα βιβλίο. Το βρίσκω εξαιρετικό. Πάμε τώρα στα λίγο πιο χριστουγεννιάτικα ψώνια, όπως είναι αυτό το ξύλινο σπιτάκι. Είναι ιδιαίτερα απλό αλλά και πολύ χαριτωμένο. Επίσης πήρα αυτούς τους ξύλινους ελιδοδείχτες, τους οποίους μπορώ να διαμορφώσω με όποιο τρόπο θέλω, αλλά και αυτές τις ξύλινες πλακέ μπάλες, που επίσης πάνω τους μπορεί να βάλει καθένας ό,τι θέλει. Θα δείτε σε επόμενα βίντεο πώς θα τα κάνω εγώ. Βρήκα αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι τρίλιζας και θεώρησα ότι μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως διακοσμητικό, οπότε το πήρα και μου αρέσει αρκετά. Μία συσκευασία από ξύλινα στρογγυλά sticks για τις κατασκευές μου, αλλά και μία συσκευασία με αυτά τα ξύλινα αστεράκια, τα οποία έχουν και τρύπα για να μπορείς να τα περάσεις σε σκηνή. Νομίζω ότι θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Όπως και αυτά τα στρογγυλά χριστουγεννιάτικα μοτίφ, είναι σε διάφορα σχέδια και αυτά σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω και μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά στο Shein βρίσκεις πολύ οικονομικά υλικά για DIYs. Αντίστοιχα και αυτά τα ξύλινα αστεράκια σε διάφορα μεγέθη, νομίζω ότι είναι περίπου 100 τεμάχια η συσκευασία, εξαιρετικά και αυτά. Και τέλος πήρα 2 τεμάχια από αυτήν την πλεκτή από σκηνή κορδέλα, θα την πω, όπως και ένα τεμάχιο από μία αντίστοιχη κορδέλα που έχει πάνω και φυλλαράκια. Εδώ φίλες και φίλοι μου τελειώνει και το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν οι αγορές που έκανα, να σας έδωσα αρκετές πληροφορίες και ιδέες. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, κάντε like και εγγραφή, ακολουθήστε το στα υπόλοιπα social media, γιατί θα ακολουθήσουν πολύ όμορφα βίντεο με πολλές ιδέες για την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα.